Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχέθηκε για ακόμη μια φορά την τάχιστη ενοικοδόμηση των ισοπεδωμένων από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου πόλεων στα νοτιοανατολικά της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι σε 11 συνολικά επαρχίες παραμένουν άστεγοι και μένουν σε σκηνές ή κοντέινερ. Με το χρόνο να κυλά αντίστροφα για τις εκλογές της 14ης Μαΐου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να δέχεται σκληρή κριτική για την κρατική αντίδραση στη φυσική καταστροφή, κυρίως όμως για τα έργα που δεν έγιναν προκειμένου να αποτραπεί αυτή η καταστροφή σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 48.000 νεκρούς μόνο στην πλευρά της Τουρκίας, ενώ έχουν καταμετρηθεί πάνω από 6.000 θάνατοι και στη Συρία. Οι μεγαλύτερες απώλειες έχουν καταγραφεί στην επαρχία Χατάι, που έχει ως πρωτεύουσα την Αντιόχεια. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η διεθνής διάσκεψη δωρητών με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από την καταστροφή.